Στην τελική ευθεία για τις ημέρες του Πάσχα και η πανδημία, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να υποχωρεί τουλάχιστον στους δείχτες των διασωληνωμένων και των ανθρώπινων απολειών. Αέρας ανάτασης για τους πολίτες που σταδιακά από το περασμένο Σάββατο κρατούσαν στο χέρι τη μάσκα προστασία στο δρόμο, μέχρι την έλευσή τους βέβαια σε εσωτερικούς χώρους. Αισιόδοξες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα νοσοκομεία της Κρήτης, στις κλινικές και μεθ COVID, εμφανίστηκε ο επόπτης υγείας Αντώνης Παπαδάκης. Δεν έχουμε νέες διασωληνώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν δείτε, έχουμε ένα μέσο όρο 7 λιγότερων αναφορά αριθμού διασωληνώσεων μέρα με τη μέρα. Έχουμε μια μέγιστη τιμή 21 λιγότερες διασωληνώσεις, διασωληνωμένων συγγνώμη, και ένα μέσο όρο, όπως σας είπα, 7, και ο κατώτερος αριθμός διασωληνωμένων μπορεί να κατέβει ανά 2 ανά ημέρα. Την ίδια ώρα η παραλλαγή όμικρον έχει εμφανώς επικρατήσει, χωρίς όμως να εκφράζεται ανησυχία για την υποπαραλλαγή της όμικρον 2. Τα σύμφωνα και με τους ειδικούς εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχει εξαφανιστεί. Ναι, και τώρα μιλάμε για προσπάθεια της όμικρον 2, είναι ήδη στο 20-30%. Άρα λοιπόν, αν δείτε και το δεύτερο γράφημα που έχουμε πάρει από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, θα δούμε ότι παρά το ότι είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό νοσήσεων με την έλευση της όμικρον, δεν ξεπεράστηκαν οι αριθμοί των διασωληνώσεων που είχαμε το 21 με τη Δέλτα, και τελικά, θυμάστε, έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές μελέτες στη Νότια Αφρική ότι τελικά δεν έχουμε βαρύτερη νόση. Όσο για το ενδεχόμενο εκδήλωσης νέας μετάλλαξης, ο κ. Παπαδάκης υπογράμισε. Δεν είναι απίθανο. Αυτό λέω. Δεν είναι απίθανο. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να βλέπουμε το θετικό σενάριο. Πρέπει οπωσδήποτε, βλέπετε ότι είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός των πολιτών που είτε έχουν κάνει τις δύο δόσεις και έχουν περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι η προστασία με τα εμβόλια. Έχουμε και πολύ μεγάλο τώρα αριθμό που έχουν νοσήσει. Σας είπα και πάλι, θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο καλοκαίρι. Αν τώρα το χειμώνα, που θα έχουμε πάλι ιδανικές συνθήκες μετάδοσης συγχρονισμού, ψυχρό καιρό και τα υπόλοιπα νοσήματα που βλέπουμε εκεί στο φθινόπωρο, πιθανά όμως δεν πρέπει να πάμε το μυαλό μας τώρα στο δύσκολο σενάριο. Ερωτηθείς για τις επιλογές του Υπουργείου Παιδείας να επαναλειτουργήσει τις σχολικές μονάδες μετά την πρωτοχρονιά, τονίσει ότι οι επαναλαμβανόμενοι και εντατικοί έλεγχοι SELF και RAPID έβαλαν φρένο στην εκτεταμένη διασπορά και τις νοσηλίες στις παιδιατρικές κλινικές για κορονοϊό. Η επαναλειτουργία στηρίχθηκε στο δόγμα πολύ περισσότερα τεστ. Στηρίχθηκε λοιπόν στην πρόληψη. Είχαμε μεγάλη διασπορά στα σχολεία, αυτό οφείλουμε να το πούμε. Όμως δεν είχαμε σοβαρά περιστατικά, τους ώστε να καταλήξουν στα νοσοκομεία. Είδαμε και πάρα πολλές νοσήσεις σε τμήματα, σχολεία έκλεισαν. Δεν ήταν όπως με τη Δέλτα που βλέπαμε πολύ σπάνια να κλείνουν τμήματα και σχολεία. Απλώς όμως είχαμε την έγκαιρη διάγνωση, το τέστινγκ βοήθησε πάρα πολύ. Θέμα χρόνου πάντως είναι και η κατάργηση της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, με τον κύριο Παπαδάκη να υπενθυμίζει την ισχυρή σύσταση για τις περιπτώσεις συνωστισμού.